Παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος από το Σουκαλιό Κηφισιά και σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχέσεις και για τη μοναξιά. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δημιουργώντας μία σχέση θα είναι καλά. Δηλαδή μπαίνοντας σε μία συναισθηματική κατάσταση με έναν σύντροφο θα γίνουν καλά. Ουσιαστικά δεν είναι καλά οι ίδιοι από μόνοι τους και πιστεύουν ότι θα μπουν σε αυτή τη σχέση και θα γίνουν καλά. Ζόγκ. Ή καμπανάκι. Μέγα λάθος. Δεν μπορείς να είσαι καλά εφόσον δεν είσαι μόνος σου καλά μέσα σε κάτι άλλο. Πώς θα διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση συναισθηματικά και ψυχολογικά εάν δεν είσαι εσύ ο ίδιος μόνος σου καλά? Για να είσαι καλά μέσα σε μια σχέση, καταρχάς πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να ζεις καλά με σένα. Να είσαι ερωτευμένος με τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εαυτό σου, να έχεις ώρες, χρόνο μέσα στην ημέρα μόνος σου, να κάνεις πράγματα και να είσαι ευτυχισμένος με αυτά τα πράγματα που κάνεις μόνο και μόνο επειδή είσαι σε ηρεμία και σε ησυχία με τον εαυτό σου. Μην προσπαθείτε να κάνετε, να δημιουργήσετε σχέσεις με άλλους ανθρώπους ενώ είστε σε μια ψυχολογική, όχι σε τόσο καλή ψυχολογική κατάσταση. Βρείτε χρόνο με τον εαυτό σας, μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας, κάντε την κριτική για τον εαυτό σας, παρατηρήστε τι αλλαγές πρέπει να κάνετε σε εσάς, έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή και είστε έτοιμοι και έχετε ανάγκη να κάνετε μια σχέση και να είναι μια σχέση ευτυχίας και αγαπημένη, τότε έχετε περισσότερες πιθανότητες αυτή η σχέση την οποία θα κάνετε να είναι επιτυχημένη, να είστε ευτυχισμένοι, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.